να αντέξουν τον ανταγωνισμό και συνεχίζουν να ονειρεύονται. Οι 6 διαγωνιζόμενοι είναι έτοιμοι να κάνουν την υπέρβαση. Απόψε, το μουσικό ταξίδι του Greek Idol έχει τη σφραγίδα των Κρητών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 6ο live του Greek Idol. Έχουν βάλει τα δυνατά τους, έχουν φορέσει τα καλά τους και είναι πανέτοιμοι μπροστά σας να έρθουν και να σας δείξουν τι έχουν ετοιμάσει όλη την εβδομάδα. 2 τραγούδια έχουν να ερμηνεύσουν. Αυτή τη φορά όμως η επιλογή των κομματιών έχει γίνει από την Κρητική Επιτροπή. Ένα ελληνικό και ένα ξένο. Θα σας πω τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Αυτό που θέλει πραγματικά το Greek Idol είναι να είστε κοντά του και να αποφασίζετε ποιους θέλετε να παραμείνουν για την επόμενη εβδομάδα. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Όμως, επειδή η Κρητική Επιτροπή έχει διαλέξει τα τραγούδια, θα ήθελα λοιπόν να έρθει η πρώτη κυρία της Επιτροπής, η κυρία Έλλη Κοκκίνου. Ο κύριος Κώστας Καπετανίδης. Yeah.
κύριος Κωστόπουλος, ε! Oh. Αθλητικό παπούτσι σήμερα, ωραίο χρώμα κοστούμι, ωραίο χαμόγελο, κυρία Εγωκίνου, sexy woman και ο κύριος Καπετανίδης βεβαίως, ο τζόβενο της παρέας μας. Σας καλωσορίσω. Να είστε καλά. Στο βρήκα. Να μην ξαναγυρίσουν αυτοί που μείναν μοναχοί, να μην ξαναδακρύσουν φωτιά στα Σαββατό. Στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρει. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε πάντα πάρει. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σ' ανέβει. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he led his heart was his throne. When he died, all he left her was alone, yeah. Here's the situation between every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Και δε θα σου λυπώ. Τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Είναι που πάντα η αγάπη αρχή, που όταν φτάνει δεν είσαι εκεί. Σαν το λάθος που θέλεις να ξανακάνεις. I've never dreamed that, how do you ever dream good night like this. Κυρίες και κύριοι, που επικρατεί στο πλατό του Greek Idol, δεν είναι για την Επιτροπή αυτή τη στιγμή, δεν είναι για τους διαγωνιζόμενους, είναι για ένα πρόσωπο που το 2008 κατάφερε να βγει πρώτο σε έναν αντίστοιχο διαγωνισμό. Μετά, με την προσωπικότητά του, με τη φωνή του και με το ταλέντο που διαθέτει, ξεχώρισε κάνοντας δισκογραφία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα μορφύνει την παρέα μας απόψε στο Greek Idol με ένα κομμάτι που κατέκτησε την Ευρώπη. Και δεν είναι άλλο από το Watch My Dance, κοντά μας κυρίες και κύριοι, ο Λούκας Γιώργας. Θα
the truth, cause you're true. Watch my dance and I'm high, hands like wings and I'll fly. Το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοιχτά. Την έχει η ψυχή μου την φωτιά. Τους φόβους όλους και μοναδικά. Τα βήματα μου κάνω στον Θεό. Κι αν πες εγώ ξανά θα συμποχώ. Καλό στο δικό μας παιδί. Ελάτε, έλα εδώ κοντά. Ο Κώστας, η Έλλη, ο Πέτρος και το κοινό σου που σε αποθεώνει. Όπως σου αξίζει, να σε αποθεώνει το κοινό σου. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ. Τιμή Σένεκεν, είπαμε το τραγούδι αυτό. Δεν το παρουσιάσαμε όπως στην Eurovision. Αλλά σε παρακάλεσα προσωπικά τουλάχιστον να ακούσουμε ένα μέρος του κομματιού αυτού. Καταρχάς, τα τρία μέλη της Επιτροπής τα γνωρίζω πολύ καλά. Με τον Κώστα Καπετάνη, είχαμε την πρώτη συνεργασία. Δεν τον άφησα εγώ να έρθει στο Eurovision και μου το κρατάει ακόμα. Ναι, ναι, βέβαια. Και εμένα μου το κρατάει ακόμα. Την κυρία Κοκκίνου. Την κυρία Κοκκίνου την γνωρίζω από τις εμφανίσεις της από χρόνια, έτσι. Πες το, όσα πρέπει. Πες και τα άλλο. Και τον κύριο Κωστόπουλο τον γνωρίζω από την εκπομπή, τον οποίο με κάλεσε μία φορά. Και είχα την τιμή να τραγουδήσω κιόλας. Να πω κάτι. Να σου δώσουμε και από το Greek Idol συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου και την επιτυχία σου, τα πούμε σε λίγο. Σε δύσκολους καιρούς που ζούμε, και εδώ στην Ελλάδα μιλάω γενικά, αυτό το τραγούδι λίγο μας προδιαθέτει να ανεβάζουμε την ψυχολογία μας και να έχουμε το κεφάλι μας ψηλά και το ηθικό μας με όλα αυτά που ακούμε και περνάμε. Και σε αυτό βοήθησες πάρα πολύ. Νομίζω ότι η μουσική, όσο αδικημένη και αν είναι στις μέρες μας, είναι το μέσο για να μας ανεβάζει το κεφάλι ψηλά. Από την αρχή δηλώσαμε ότι στόχος και αγώνας μας ήταν να βγει αυτό το τραγούδι στην Ευρώπη προς τα έξω, γιατί οι Έλληνες γενικότερα έχουμε το κεφάλι ψηλά. Πάντα. Και θα το έχουμε για πάντα. Και ψυχή. Όμως, επειδή εσύ έχεις ψυχή, ταλέντο, προσωπικότητα και ήθος, πολύ σημαντικό για τις μέρες μας και μας αρέσει αυτό. Για πρώτη φορά απόψε θα μας παρουσιάσεις ένα καινούριο κομμάτι που σου έχει γράψει πάλι η κυρία Βραχάλη και πάλι ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Πρώτη...» Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Και ο στίχος λέει συγκεκριμένα για πρώτη φορά αξίζει φωτιά. Νομίζω ότι η Ελεάνα να το σκέφτηκε έχει να κάνει και με την Eurovision. Για πρώτη Απόλυτα. Φορά αξίζει φωτιά. Να σε ακούσουμε και μετά θα τα πούμε δυο μας. Ναι, αμέ. Για πρώτη φορά λοιπόν στο Greek Idol παρουσιάζει ο Λούκας το ολοκένουργιο κομμάτι του. Μοιάζουμε ερωτευμένοι, μαγικοί μαγεμένοι. Σαν φεγγάρι κομμένοι, μισό και μισό. Ό,τι κι αν μας συμβαίνει, κάποιο σύμπαν το στέλνει. Κι οι δυο συντονισμένοι στον ίδιο σταθμό, στον ίδιο σταθμό. Για πρώτη φορά αξίζει φωτιά, αξίζει να καις, αξίζει να θες. Για πρώτη φορά
νιώθω βαθιά. Για μένα είσαι εσύ. Κι ας βούρε πολύ, μπορούμε μια τρέλα για πρώτη φορά. Αγαπάς τις συμπτώσεις, μια καρδιά να ενώσεις. Μισό και μισό, μισό και μισό. Για πρώτη φορά αξίζει φωτιά. Αξίζει να καίς, αξίζει να θες. Για πρώτη φορά το νιώθω βαθιά. Για μένα είσαι εσύ. Κι ας πούνε πολύ, ζούμε μια τρέλα για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά αξίζει φωτιά. Αξίζει να καίς, αξίζει να θες. Για πρώτη φορά το νιώθω βαθιά. Για μένα είσαι εσύ. Κι ας πούνε πολύ, μπορούμε μια τρέλα. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Θερμά θα έλεγα την νεροφίλη μας και τη Μαρία μας να έρθουν κοντά μου. Φτάσατε σχεδόν στο τέλος και οι δυο σας. Πιστεύατε και δίκαια ότι θα φτάνατε στον τελικό. Έχετε δουλέψει κι εσείς όπως και τα υπόλοιπα παιδιά πολύ σκληρά. Η πρόβα σας ήταν φανερή κάθε Σάββατο. Λοιπόν, οι κριτικές μπορεί, Εροφίλ και Μαρία, να μην ήταν πάντα ευνοϊκές για σας, όμως ο κόσμος σας στήριξε για να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο live του Greek Idol και απόψε. Απόψε το ερώτημα είναι, τι έκαναν οι τηλεθέτες. Έχετε μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα. Αλλά, το καταλαβαίνω, όμως μία από τις δύο θα συνεχίσει να ονειρεύεται και θα συνεχίσει να τραγουδάει για τα επόμενα live στο Greek Idol. Αποφασίσει με την ψήφο τους οι τηλεθεατές. Ποια από τις δυο σας θα παραμείνει στο Greek Idol. Η Εροφίλη ή η Μαρία. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε. Ότι ότι στο Greek Idol θα τραγουδήσει και το επόμενο Σάββατο η
Μαρία! Η Ιεροφύλη αποχωρεί απόψε από το Greek Idol. Ένα παιχνίδι είναι και το Greek Idol, Ιεροφύλη. Εννοείται. Καζαντζάκης. Πάντα. Με αυτό θα κλείσουμε την εμφάνισή σου και την εμπειρία σου στο Greek Idol, Ιεροφύλη. Το ταξίδι σου αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε, τα παιδιά, τους συναδέρφους και τους 15 που μείναν τώρα οι 5 σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχα αυτή την εμπειρία. Εννοείται ότι δεν σταματάμε εδώ. Εδώ είναι ένας σταθμός και το ταξίδι συνεχίζεται. Σου το ευχόμαστε ολόψυχα. Σε ευχαριστούμε που ομόρφινες κι εσύ με την παρουσία σου στο Greek Idol. Ήταν μια βραδιά, κυρίες και κύριοι, ξεχωριστή, ιδιαίτερη. Τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο τους εαυτός. Σου πάμε και μειωνόμαστε, λιγοστεύουν. Αρχίζουν τα πολύ δύσκολα, γιατί θα μείνουν. Ελάτε, παιδιά, επάνω. Ο Άρης, ο Παναγιώτης, η Μαρία, η Μαλού και ο Γιώργος. Η Ιεροφύλη αποχωρεί και την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουν με τις πρόβες τους, με το ταλέντο τους, να ξεχωρίσουν και να σας πείσουν. Ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια βραδιά συναρπαστική με την χορηγία της Νιβέα. Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο, στις 9 η ώρα, στον Αλφα, γιατί, κυρίες και κύριοι, εσείς θα βρείτε το επόμενο Greek Idol. Καλό σας βράδυ!